Γενικά. Μέρη, να πούμε λίγο την είδηση που αφορά στη Μάρα Ζαχαρέα, μιας και η αγαπημένη anchor woman του Star και διευθύντρια ειδήσεων του Star λείπει τα τελευταία 24 ώρα από το πόστο της και εντάξει, το Σαββατοκύριακο, οκ, okay, δεν λέει το δελτίο, αλλά έλειπε και την Παρασκευή και η Τίνα ξέρει ότι θα λείπει και σήμερα. Και δεν είναι ότι λείπει ταξίδι, ότι είναι σε άδεια. Την ταλαιπωρεί ένα ζήτημα υγείας. Τι συμβαίνει, Τίνα μας? Έχει πάθει, παιδιά, μία φλεγμονή με το μάτι της. Πιθανότατα από το μακιγιάζ, τώρα δεν μπορεί κανείς να προσδιορίσει την αιτία. Πιθανότατα επειδή εμείς ερχόμαστε και σε επαφή με διάφορα, με πινέλα και μπορεί να συμβεί, στον καθένα μπορεί να συμβεί. Είναι λοιπόν αρκετά πρισμένο το μάτι της, οπότε από την Παρασκευή δεν έκανε δελτίο, δεν θα κάνει και σήμερα από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου. Άρα είναι ένα ζήτημα που πρέπει να κάνει τον κύκλο του και με κολλήρια και αντιβίωση. Παίρνει διάφορα για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει, γιατί είναι και αισθητικό το θέμα, αλλά έχει και ενοχλήσεις. Βέβαια, παιδιά, το μάτι. Τώρα από εδώ και πέρα, ναι, όλα είναι τα βλέμματα στραμμένα την Τετάρτη. Επειδή και εγώ την ίδια πορεία είχα με τον Κώστα, τη ρώτησα, τη έστειλα μήνυμα αφού μας ενημέρωσε η Τίνα για το πρόβλημα υγείας της και της λέω θα προλάβεις μέχρι την Τετάρτη και μου λέει μάλλον θα πάω άβαφη και της λέω. Γιατί επίσης, δεν επιτρέπεται να βαφείς, έτσι όταν έχεις τέτοιο πρόβλημα στο μάτι. Παιδιά, έβλεπα και το δικό μας το αγοράκι που το δημοσιοποίησε στο Instagram, το Γιώργο το Γιαννούλια, που έβγαλε κάτι χαλάζι από το ματάκι. Ναι.